πολύ βάρβαρη παραβίαση. Νύχτα μέρα όμως τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Αιγαίου. Ο Λάμπρος Δεμερτζής με την κάμερα του Σταρ επιβιβάστηκε στην κανονιοφόρο Νικηφόρος, όπου κατέγραψε επί 24 ώρες την περιπολία των στελεχών μας στην οριογραμμή Χίου Λέσβου με τα τουρκικά παράλια. Προετοιμασία φάρσεως. Μία ακόμη νυχτερινή αποστολή ξεκινά για την κανονιοφόρο Νικηφόρος από το λιμάνι της Χίου. Αποστολή του πληρώματος ο έλεγχος της οριογραμμής μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας. Στο κέντρο επιχειρήσεων του σκάφους οι αξιωματικοί επαγρυπνούν. Η κάμερα νυχτερινής λήψης σαρώνει το Αιγαίο. Εδώ βλέπουμε συγκεκριμένα ένα στόχο επιφανείας με μορφή βίντεο ραντάρ και στη συγκεκριμένη κάμερα αριστερά μου βλέπουμε το στόχο, τη θερμική υπογραφή του στόχου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βλέπουμε το στόχο με λαμπερότερο φως και όλο το background, το άλλο το βλέπουμε με πιο σκούρο φως. Και έτσι διακρίνουμε το στόχο μέσα στη νύχτα. Βρισκόμαστε επί της χαρακτήσης. Η νύχτα ήταν ήσυχη στην οριογραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. Στην πορεία μας συναντάμε την πυραβλάκα το Δανιόλος. Με τους αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει, εκμεταλλεύεται ειδικά τη γεωγραφία των νησιών μας και προσεγγίζει τόσο κοντά στις ακτές που είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί από οποιαδήποτε τυχόν απειλή. Λίγα λεπτά αργότερα στο θάλαμο επιχειρήσεων σημαίνει συναγερμός. 3, 2, 1, κρατηθείτε, κρατηθείτε, κρατηθείτε. Το πλήρωμα έλαβε τις θέσεις που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και συναγερμού. Η άσκηση στην κανονιοφόρο Νικηφόρος εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία. Εκτελέστηκε ένα σύνθετο γυμνάσιο πολλαπλής απειλής στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πλοίου λόγω της αποστολής του στο Ανατολικό Αιγαίο. Λόγω της κατάστασης στο Αιγαίο, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πλήρως εξοπλισμένα. Το πυροβόλο, το Μελάρα που βλέπουμε στο πρόστεγο, 76 χιλιοστών, καθώς και το πυροβόλο Ότο Μπρέντα 40 χιλιοστών που βρίσκεται στο επίστεγο, αποτελούν τον πρωτεύοντα οπλισμό του πλοίου, ικανό να εμπλακεί τόσο με στόχους αέρος όσο και επιφανείας σε ικανοποιητικές αποστάσεις. Στην πρίμνη της Κανονιοφόρου βρίσκεται ένα πυροβόλο όπλο τύπου Ότο Μπρέντα. Ο χειρισμός του γίνεται και από το κέντρο επιχειρήσεων, αλλά και με χειριστή μέσα στο κουβούκλιο. Στο μηχανοστάσιο βρίσκεται η καρδιά του πλοίου, που είναι από τα ταχύτερα στο Αιγαίο. Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολεμικού ναυτικού. Μετά από 15 ώρες σκοπούν, ο Νικηφόρος επιστρέφει στη Χίο. Εφοδιασμός και λίγες ώρες ξεκούραση για τα 53 στελέχη του πολεμικού ναυτικού που θα βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους τα Χριστούγεννα για να είμαστε εμείς ασφαλείς με τις δικές μας οικογένειες.